Τηλεφωνική επικοινωνία με τον εκπρόσωπο της διοίκησης Διονύση Μπεχράκη είχε ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων της εταιρείας Ελφέλληνικα Λιπάσματα Γιώργος Τσιμενίδης. Ο κύριος Μπεχράκης ήταν απόλυτα καθησυχαστικός, χωρίς όπως να φαίνεται να καταφέρει να πείσει τον κύριο Τσιμενίδη. Λοιπόν, πληροφορούμαστε και εμείς από τον τύπο, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι υπάρχει πρόβλημα σοβαρό με τον πληθυσμό που προωθείται από πλευρά Αντικαπάν κατά τη βιομηχανία και σχετικά με την διένεξη που έχει προκύψει με την προμηθεύτρια εταιρεία φυσικού αερίου στην ΕΡΔΕ, την ΔΕΘΑ. Από ό,τι είχαμε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Μπεχράκη, μου έχει διαβεβαιώσει ο κύριος Μπεχράκης ως γενικός διευθυντής των ΕΡΔΕ ότι είναι σε διαβουλεύσεις με τις ενλόγω εταιρείες προκειμένου να βρεθεί λύση. Ήταν καθησυχαστικός και εν πάση περιπτώσει ότι στις διαπραγματεύσεις θα βρεθεί λύση κοινά συνενέση. Όμως εμείς έως να το δούμε στην πράξη δεν θα ησυχάζουμε. Θα είμαστε ήδη σε επαφή μαζί τους, προκειμένου όλες αυτές οι υποσχέσεις και οι διαβεβαιώσεις να γίνουν πράξη, τότε θα μας φύγει η ανασφάλεια και η βεβαιότητα. Βέβαια, υπάρχει το άλλο το θέμα το μεγάλο, το θέμα το οποίο έχει σχέση με την οικογένεια του μετόχου, τον κύριο Λαβρεντιάδη, όπου εκεί δεν ξέρουμε πού οδεύει η κατάσταση, και είναι ένα σοβαρό ζήτημα, το οποίο μας δημιουργεί μία ανησυχία. Το έχουμε αυτό, αυτή την ανησυχία την έχουμε καταθέσει και την έχουμε μεταφέρει στους αρμόδιους υπουργούς στην Αθήνα και στους αρχηγούς κομμάτων και στον κύριο Βενιζέλο και στον κύριο Κουβέλη, προκειμένου από την πλευρά τους να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν να παρέμουν προκειμένου να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του εργοστασίου. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει πρωτίστως και για εκείνο μόνο έχουμε μυαλό είναι να διασφαλιστεί η εύρεθιμη και η ομαλή λειτουργία του εργοστασίου. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό έχουμε μυαλό. Γι' αυτό τα αγωνιζόμαστε.